Σίγουρα είναι μια νέα αρχή για μένα, σε ένα σωματείο όπως είπες και εσύ που αγαπάω και έχω μεγαλώσει. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά υπάρχει όρεξη και όραμα για αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η αγάπη που έχω θέλω να βγει σε δουλειά και σίγουρα με τη διοίκηση, με τη στήριξη και με τους κατάλληλους συνεργάτες που έχουμε στην Ακαδημία, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά, να είναι όλα ομαλά, να μην περάσουμε το ίδιο που περάσαμε και φέτος και να έχουμε υγεία για εμείς και τα παιδιά και οι γονείς τους που σίγουρα μας στηρίζουν σε όλο αυτό. Και σίγουρα είναι συγκινητικό όταν έχεις βρεθεί ο ίδιος στη θέση αυτών των παιδιών πριν από κάποιες δεκαετίες, να έχεις τώρα αυτή την θέση. Οπωσδήποτε μιλάμε για μια ακαδημία που έχει ευθύνη, γιατί έχει βγάλει και πάρα πολλά ταλέντα όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζεις ότι η δουλειά που γίνεται εδώ, στη δουλειά που γίνεται στον ΠΟΑ, πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στην ακαδημία. Ναι, η διοίκηση του ΠΟΑ ανέκαθεν έριχνε μεγάλο βάρος στην ακαδημία. Αυτό συνεχίζεται και με την διοίκηση του κυρίου Λέλεκα. Θέλουμε να παίξουν παιδιά από την ακαδημία μας, αυτό γίνεται χρόνια και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχω περάσει εγώ από την ακαδημία, γνωρίζω πώς είναι να είσαι παιδί και να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και νομίζω ότι θα βρούμε τη συνταγή αυτή που θα κάνουμε τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο, να χαίρονται αυτό που κάνουν και μέσα από το παιχνίδι να έρχει η εξέλιξη, η κατάλληλη για να παίξουν σε μεγάλη ομάδα ή και να πάνε και σε μεγαλύτερες ομάδες ακόμα. Είναι μεγάλος αριθμός των παιδιών εδώ και οπωσδήποτε και στους γονείς θα θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα. Πρέπει να υπάρχει υπομονή, σίγουρα να είναι κοντά στα παιδιά τους, αλλά όπως είναι γνωστό, μέσα στο σωστό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα η Ακαδημία του ΠΟΑ έχει πάρα πολλά παιδιά, είναι από τις μεγάλες ακαδημίες της Κρήτης. Οι γονείς μπορώ να πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, τουλάχιστον όσο γνωρίζω η Ακαδημία δική μας είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο οι γονείς. Δεν έχουμε αυτά τα γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν κάπου αλλού. Ενημερώνονται πλέον, υπάρχουν και τα site που μπαίνουν, διαβάζουν. Γιατί καλό είναι να, όταν θέλουμε να έχουμε απαιτήσεις από τους γονείς, να τους έχουμε εκπαιδεύσει κιόλας. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απαιτήσεις οι γονείς να μην μιλάνε, αλλά ποτέ δεν εκπαιδεύαμε τους γονείς. Και οι γονείς πρέπει και αυτοί να είναι μέσα σε μια διαδικασία της εκπαίδευσης και θα το κοιτάξουμε και φέτος αυτό να γίνει κάποια στιγμή. Και κάτι τελευταίο, το γεγονός ότι υπάρχουν στην ομάδα παίχτες με προσωπικότητα που έχουν αγωνιστεί στη μεγάλη κατηγορία. Προστέθηκε ένα σήμερα ο Αναστασιάδης, επέστρεψε ο Ρουμπάκης. Υπάρχουν παίχτες που έχουν παίξει στη μεγάλη κατηγορία, όπως ο Πατινιώτης, ο Κερμενίδης και άλλοι. Νομίζω για τα παιδιά το να υπάρχουν πρότυπα στην πρώτη ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να είσαι νέος παίχτης σε μια ομάδα και να έχεις μέσα από διτήρια αυτά τα ονόματα που είπες, Γιώργο, μεγάλα ονόματα. Και το παιδί νιώθει αυτή την ασφάλεια και τη σιγουριά στο να δοκιμάσει και να ξέρει ότι θα είναι κάποιος μεγάλο με εμπειρία από πίσω να τον βοηθήσει. Πολύ σημαντικό.